κατανομής της posterior, δηλαδή το υψηλότερο σημείο, επειδή ακριβώς αυτή η κορυφή είναι σε ένα πολύ μικρό εύρος, έτυχε να μην έχω καθόλου δείγματα εκεί μέσα. Ωραία. Άρα πρακτικά δεν παίρνω κάποια απόφαση για εκεί μέσα. Παίρνω λοιπόν τα δείγματα, τα περνάω από την Prior, παίρνω τα δεδομένα μου από το image όπως έρχονται και βγάζω την posterior κατανομή. Αχα, εμφανίστηκε το δεύτερο βίντεο. Να κάνω το βίντεο που έχω. Ήταν το βίντεο το οποίο δεν μπορούσα να κάνω να παίξει στην αρχή. Εμφανίστηκε σε μια διαφορετική. Εδώ είναι ένα applet. Πόσες φορές σας έχω πει. Κάθε φορά που κάνετε κάτι, πάτε και βρείτε ένα αντίστοιχο applet για να καταλάβετε πώς δουλεύει. Εδώ είναι ένα applet λοιπόν. Δείτε ότι γεννάω δείγματα από πριν, έτσι, και η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι ουσιαστικά η πιθανοφάνεια την οποία παίρνω από το δείγμα. Εάν πέσω σε περιοχή υψηλής πιθανοφάνειας, αυτό το θεώρημα του Bayes θα δώσει ένα μεγάλο αριθμητή, θα δώσει ένα μεγάλο βάρος. Άρα πρακτικά θα διωγγωθεί εκεί. Εάν πέσω κάπου που δεν έχει υψηλή πιθανοφάνεια, όπως παραδείγματος χάρη κάπου εδώ ή στα άκρα, αυτό το πράγμα έχει πάρα πολύ μικρή πιθανοφάνεια, άρα ουσιαστικά η prior γίνεται, η posterior γίνεται πάρα πολύ μικρή, άρα είναι πολύ απίθανο να τραβήξω δείγμα από εκεί. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται ουσιαστικά. Είναι αυτό το κυνήγι για το οποίο μιλούσαμε προηγουμένως. Παίρνω δείγματα, ξέρω ότι τη χρονική στιγμή, σας το πω έτσι λίγο αυθαίρετα, ξέρω ότι τη χρονική στιγμή ήμουν εδώ, τάφ. Εντάξει, τη χρονική στιγμή τάφ συν ένα, θα βρεθώ ή εδώ, δεν ξέρω πού θα βρεθώ. Έχω λοιπόν έναν τρόπο να γεννάω δείγματα μέσα από ένα μοντέλο το οποίο απλά προσθέτει σφάλματα έτσι, στην προηγούμενη τιμή και να εξερευνώ έναν χώρο γύρω-γύρω. Παίρνω τη μέτρηση από τα δεδομένα μου και σταθμίζω αυτά τα δείγματα έως ότου βρω αυτό το οποίο έχει την υψηλότερη πιθανοφάνεια. Ωραία. Για να ξαναρθούμε εδώ στο φούρνο. Και δουλεύει. Εντάξει. Λοιπόν, και να δούμε τώρα την εφαρμογή προσπαθώντας να κάνω tracking σε αυτό εδώ το φύλλο. Είναι μια μέρα που φυσάει αέρας και καταγράφω με κάμερα αυτό το θάμνο. Έχω μαρκάρει με κόκκινο χρώμα αυτό το φύλλο και αυτό το οποίο με ενδιαφέρει, καθώς θα ρολάρει το βίντεο, να μην χάσω αυτό το φύλλο από τα μάτια. Εντάξει. Δύσκολο. Γιατί θα δείτε όπως παίζει το βίντεο, εάν αφαιρέσω την κόκκινη γραμμή, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβετε πού είμαι να πάσα όλα τη στιγμή. Καλό. Αρκετά καλό. Εγώ ενθουσιάστηκα από το βίντεο. Εντάξει, μάλλον δεν σας έκανε την ίδια εντύπωση. Το θεώρησα φοβερό. Και λέω, είναι δύσκολο να φτιάξεις κάτι το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει αυτό. Γιατί είναι αυτό που λέμε very cluttered environment. Δηλαδή, η όλη περιοχή γύρω-γύρω μοιάζει τόσο πολύ που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να μπερδέψεις τα φύλλα και να πας κάπου αλλού. Ειδικά σε κάποια στιγμή του βίντεο θα είδατε ότι φυσόμενος ο αέρας ήρθε κάποιο άλλο φύλλο μπροστά και το χάσε μπροστά. Παρ' όλα αυτά το ξαναβρήκε σύντομα. Ωραία. Λοιπόν. Παναγιώτη, μπορείς να δείξεις το σημείο εκεί αυτό που είπες. Είναι εύκολο. Ποιο? Εκεί που μπήκε το άλλο φύλλο μπροστά. Να το ξαναπαίξω, να είμαι γρήγορος. Το πει το τσιμίσου. Στο τσάκ. Εντάξει, εντάξει, το είδαμε. Ουσιαστικά λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει occlusion, υπάρχει απόκρυψη, μπορεί και παίρνει πάλι την πληροφορία και βρίσκει που είναι. Καλό το φίλο, εμείς συνηθίζετε, θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά σε πρόσωπο. Ναι. Εντάξει, οι εφαρμογές ΣΥΟ είναι τεράστιες αυτή την ώρα. Εγώ μπορώ να φανταστώ, ας πούμε τώρα έτσι με το μυαλό μου και παλιότερα με το δικό μου κόμμα, ότι μπορούσα να τα κατασκοπεύσω κάπου.
τον ακολουθήσω και να πηγαίνει ακόμα για να φέρει κάτι το πράγμα. Αυτό, πώς το λένε, sky is the limit. Καλά, ναι. Αν μπορείς, το ουσιαστικό είναι να έχεις την πληροφορία. Από εκεί και πέρα, θα δούμε εφαρμογές. Θα δούμε αρκετές εφαρμογές στο τέλος. Θέλω το τελευταίο 20 λεπτό να σας δείξω εφαρμογές μου, οτιδήποτε. Λοιπόν, θυμηθείτε τι θέλουμε να κάνουμε εμείς εδώ. Θέλουμε να πάρουμε πληροφορία από θερμική κάμερα και συγκεκριμένα από το πρόσωπο. Ωραία. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει το condensation algorithm όταν κάνουμε ellipse tracking. Δηλαδή, το πρόσωπο. Το πρόσωπο μας έχει το σχήμα μιας έλλειψης ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, δείτε ένα κοριτσάκι το οποίο χορεύει ένα παραδοσιακό σκοτσέζικο χορό. Έτσι γράφει στη σελίδα. Αυτό το δημιούργησε μια γενικά την όλη μεθοδολογία του condensation. Βγήκε νομίζω το 1998, περίπου μια δεκαετία και κάτι μετά από τα active sets. 4-5 χιλιάδες αναφορές, κάτι τέτοιο πια. Ήταν μια ομάδα στην Οξφόρδη που το έφτιαξε. Πολύ καλή δουλειά. Δεν το χάνει εύκολα, ξέρει που είναι το κεφάλι. Και σκέφτομαι τώρα στα πλαίσια της δικής μου εφαρμογής. Τι θέλω να κάνω εγώ, θέλω να πάρω πληροφορία από το πρόσωπο. Άρα ουσιαστικά, όταν θα έχω ένα thermal image, τη χρονική στιγμή... Δείτε, έχω και point, έτσι. Λοιπόν, τη χρονική στιγμή α, τη χρονική στιγμή 1, έχω ας πούμε αυτό το image, το οποίο θα αφαιρέσω, θα κάνω image segmentation να βρω πού είναι το πρόσωπο και πού δεν είναι πρόσωπο. Εν συνεχεία θα βάλω το περίγραμμα του προσώπου και μετά μπορώ να βάλω μία έλλειψη, καλή ώρα σαν το κοριτσάκι, και να, καθώς το βίντεο τρέχει, να παρακολουθώ εγώ πού πάει η έλλειψη. Άρα να πάσα ώρα και στιγμή να ξέρω τι γίνεται. Καλό, αλλά δεν μας κάνει. Δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου βολικό αυτό. Και θα το εξηγήσω ευθύς αμέσως, έτσι, με την χρήση αυτού εδώ του slide. Ξαναγυρνώ στην αγαπημένη περιοχή. Τη λέω περιόρμπιταλ όρια. Περιόρμπιταλ area. Είναι η περιοχή γύρω από τα μάτια. Λοιπόν, παίρνω αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή και όπως βλέπετε έχω φτιάξει την έλλειψη από πάνω. Σύμφωνοι. Αυτό είναι το frame νούμερο 1 και είναι η περιοχή την οποία ενδιαφέρομαι να καταγράψω. Αυτός ο οποίος καταγράφω κινείται. Η έλλειψη θα τον ακολουθήσει. Θα πάει εκεί. Τι θα συμβεί όμως. Η καινούργια περιοχή θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο με αυτό που είχα. Δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Γιατί υπάρχει θέμα orientation εδώ μας. Δηλαδή, μπορώ να καταγράψω ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κεφάλι ως έλλειψη, αλλά δεν έχω ιδιαίτερη πληροφορία για τη μορφή στην οποία βρίσκεται. Εντάξει. Και μπορώ να έχω διάφορες κινήσεις. In the plane ή out of plane. Τώρα, ξαναγυρίζω στην κουβέντα που είχαμε για το πώς σταθμίζουμε πράγματα, πώς μετράμε για να δούμε εάν ένα δείγμα είναι χρήσιμο ή όχι. Αυτό θα γίνει ουσιαστικά με θερμική υπογραφή ενός μιας ταμπλέτας, ενός τέμπλετ. Τι κάνω, προσέξτε. Αρχικά έχω αυτό εδώ το image, εντάξει, σε θερμική κάμερα. Καταγράφω την περιοχή την οποία θέλω. Αυτό εδώ το τετραγωνάκι. Παίρνω από αυτό το τετραγωνάκι, δεν παίρνω όλα τα pixels από εκεί μέσα, αλλά παίρνω σε ένα uniform grid, σε ένα ομοιόμορφο πλέγμα, τη μέση, όπως τις βλέπετε. Αυτές εδώ τις τιμές λοιπόν τις αφαιρώ και καταγράφω τη θερμοκρασία την οποία έχω. Τη χρονική στιγμή λοιπόν 0, καθόρισα εγώ ότι αυτό θέλω να μην το χάσω από τα μάτια. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι, το είπατε και νωρίτερα. Αυτό το κάνουμε διότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τόσο μεγάλο όγκο δεδομένων. Προφανώς. Αν μπορούσα να τα κάνω με το χέρι, θα είναι... δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι ενός paper ουσιαστικά όταν δημοσιεύει κάποιος σε computer vision. Πολλές φορές όταν φέρνεις μια καινούργια μεθοδολογία και θέλεις να αποδείξεις ότι κάνει κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να έχεις αυτό που λέμε ground truth. Δηλαδή τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και ground truth, τι σημαίνει στην πραγματικότητα, σημαίνει ότι έχεις έναν χειριστή ο οποίος περνάει στην οθόνη του frame-frame και ζωγραφίζει αυτή την περιοχή και δείχνει πού είναι. Και αυτό το κάνει χιλιάδες φορές. Εντάξει. Είναι ένα από τα άσχημα πράγματα τα οποία περνάει κάποιος ο οποίος κάνει το διδακτορικό του πάνω σε computer vision. Αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνει.
Είναι το λιγότερο ενδιαφέρον όμως, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνω είναι παίρνω αυτήν εδώ την ταμπλέτα την οποία θέλω να καταγράψω στον χρόνο. Εγώ λοιπόν έχω αυτή την ταμπλέτα και την έχω καταγράψει εδώ πάνω. Έρχομαι τη χρονική στιγμή 2 και έχω μετακινηθεί. Και λέω, μία υποψήφια θέση είναι αυτή εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Πάρε αυτό και αφαίρεσε τις τιμές πάνω στο ίδιο grid. Έχω την αρχική τιμή και έχω έναν καινούριο πίνακα. Βρες τις διαφορές που έχω. Αν αυτοί οι δύο πίνακες ταυτίζονται ακριβώς, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι βρίσκομαι ακριβώς εκεί που ήθελα να είμαι ουσιαστικά. Υπάρχει 100% match. Ωραία. Τώρα 100% match είναι δύσκολο. Γιατί από τη μία πλευρά θα έχω ένα στοχαστικό παράγοντα ο οποίος θα κινείται, άρα δεν μπορώ πάντοτε να εξερευνώ πλήρως έναν χώρο. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι η θερμοκρασία μου δεν είναι σταθερή. Καθώς προχωράει η ώρα, μπορεί να μεταβληθεί η θερμοκρασία μου, άρα μπορεί να αλλάξει αυτό το temperature. Θέλω πάση περιπτώσει να έχω το όσο το δυνατόν καλύτερο match σε αυτήν εδώ την ταμπλέτα. Για να ξανάρθουμε λίγο στη στατιστική. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχω 5 μεταβλητές που με ενδιαφέρουν. Ωραία. Ποιες? Το κέντρο της ταμπλέτας, το χι-ψι, η θέση του χι-ψι στην εικόνα μου, το rotation angle, το θήτα, δηλαδή αν η ταμπλέτα είναι έτσι ή είναι γυρισμένη με κάποια γωνία θήτα, το H και το W που είναι το ύψος, το height και το width του παραλληλογράμμου. Τώρα, γιατί τα καταγράφω αυτά? Πρώτον, δείτε τις εξής κινήσεις τις οποίες κάνω. Αρχικά, καταγράφεται αυτή την περιοχή του προσώπου. Αν εγώ κινηθώ έτσι, ουσιαστικά έχω μετακινήσει το χ, έχω διατηρήσει το ίδιο ψ, το ίδιο θ, το ίδιο τα υπόλοιπα. Εντάξει. Εάν κινηθώ έτσι, ουσιαστικά κατεβαίνω κατά ψ. Εάν κινηθώ λοξά πάνω, και τα δύο. Εάν γυρίσω το κεφάλι μου, και χ και ψ και θ. Εάν αρχίσω να πλησιάζω στην κάμερα, αρχίζει μεγαλώνει το τετράγωνο το οποίο αναπαριστά το πρόσωπό μου. Άρα αλλάζουν οι διαστάσεις του παραλίου. 5 λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρω που είναι. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ξανά έρχομαι στη στατιστική. Ζήτα σε ένα χώρο 5 διαστάσεις. Έτσι, χ, ψ, θ, h και w. Και τη χρονική στιγμή 0 είσαστε εδώ. Στη χρονική στιγμή 1 δημιουργείτε, παίρνετε δείγματα, προσθέτετε κάποιο error distribution και δημιουργείτε δείγματα για δυνατές θέσεις αυτού του σημείου. Πού πήγε αυτό το σημείο από τη χρονική στιγμή 0 στη χρονική στιγμή 1? Έχει ταξιδέψει σε 5 διαστάσεις. Δεν μπορώ να τις ψάξω τελείως να βρω ακριβώς που είναι. Δεν έχει νόημα. Παίρνω 30 τέτοια το δευτερόλεπτο. Σύμφωνοι. Καλούμε λοιπόν με έναν γρήγορο τρόπο, με ένα μικρό δείγμα, μεγέθους της τάξης του 100 συνήθως παίρνουμε, να ψάξω 100 σημεία γύρω από την προηγούμενη περιοχή. Τώρα, το κάθε ένα σημείο έρχεται με μια καινούργια πεντάδα. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εγώ τη χρονική στιγμή 0 είχα καταγράψει αυτό εδώ το τέμπλετ, τη χρονική στιγμή 1 θα έχω 100 προτάσεις για αυτήν εδώ την τιμή. Δηλαδή, η μία πρόταση μπορεί να είναι ότι έχει γίνει έτσι, η άλλη πρόταση ότι έχει γίνει έτσι, η άλλη πρόταση ότι έχει γίνει έτσι και το καθεξής. Παίζοντας με τις 5 αυτές παραμέτρους, παίρνετε τόσα διαφορετικά σχήματα όσα είναι και τα δείγματά σας. Ωραία. Τι θέλετε να κάνετε εσείς με αυτό? Θέλετε να βρείτε ποια είναι εκείνη η ταμπλέτα η οποία έχει τη μεγαλύτερη δυνατόν αποστηριώρη πιθανότητα. Άρα να πείτε ότι εκεί είναι το πρόσωπο. Προσέξτε, ως στατιστική πολλές φορές σκεφτόμαστε να πάρουμε το μέσο όρο. Κάτι τέτοιο εδώ θα είναι καταστροφικό. Γιατί ουσιαστικά δεν ξέρω τι γίνεται και ψάχνω τον χώρο γύρω. Άρα καλούμε να πάω εκεί που έχω τη μέγιστη δυνατή πιθανότητα και να φτιάξω το καινούργιο μου σημείο. Και από εκεί πατώντας να αρχίσω και να γίνεται αυτό το κυνήγι σε 5 διαστάσεις, προσπαθώντας να κρατήσω αυτό το οποίο έχω. Τώρα, από αυτά τα 100 ποιο θα διαλέγατε? Το καθένα από αυτά τα 100
θα σας φτιάξω ένα τέτοιο πινακάκι. Ωραία. Έχετε τον αρχικό πίνακα, έχετε...